Κατεύθυνθη το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενωπιόν σου, έπαση των χειρών μου, θυσία εις περιγή, εις άκουσον μου Κύριε. Όταν ήρθαν οι πρώτοι πατέρες εδώ στους βράχους των Μετεώρων, δεν κατοίκησαν επάνω στους βράχους, στις κορυφές των βράχων, αλλά ήταν στα σπήλαια των βράχων και δημιουργήθηκε η μορφή του μοναχισμού της Κύτεως. Δηλαδή, οι πρώτοι πατέρες ήταν στα σπήλαια και κάνανε μικρά εκκλησάκια. Το πρώτο είναι η Παναγία Ιδούπιανη, η οποία σώζεται μέχρι σήμερα και είναι μεγάλη ευλογία για όλους μας, γιατί είναι το πρώτο κύτταρο του μετεωρίτικου μοναχισμού. Είναι ένα εκκλησάκι του 12ου αιώνα, όπου οι πατέρες όλη την εβδομάδα ήταν μέσα στα σπήλαιά τους με τον αγώνα τους στον πνευματικό και κάθε Κυριακή και μεγάλες εορτές μαζεύονταν στο Κυριακό, όπως ονομάζεται, τηλούσαν τη Θεία Λειτουργία και πάλι μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας πηγαίνανε πάλι στα σκητήριά τους και συνέχιζαν τον πνευματικό αγώνα. Εδώ πρέπει να πούμε και τις αντίξωες συνθήκες στις οποίες έζησαν οι πρώτοι πατέρες. Γιατί, φανταστείτε, ζούσαν μέσα στα σπήλαια, στις σοπές των βράχων και οι καιρικές συνθήκες ήταν έκθετοι στις καιρικές συνθήκες. Γι' αυτό και η πνευματικότητά τους είχε φημιστεί και έτσι ο χώρος των Μετεώρων έγινε πόλος έλξης για πάρα πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ήθελαν να ασκηθούν πνευματικά. Thank you.
ψυχή μου τον Κύριον και εγκαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου. Η τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως το σεραφίμ. Την αδιαφόρος θεολογοτεκούσαν την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ότι επέβλεψε την ταπείνωση ζούλης αυτή δούγαρα από τον ίν μακαριούσι με πάσε έγενε την τιμιωτέραν το χερουβίμ. Και δοξωτέραν ασυγκρίτως τον σεραφείμ, την αδιαφόρος θεολογών τεκούσαν, την όντως θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Ζούμε σε έναν ευλογημένον τόπο. Ο χώρος των Αγίων Μετεώρων έχει αγιαστεί από τις προσευχές και από τον πνευματικό αγώνα των πατέρων μας. Οι πατέρες μας μας παρέδωσαν μια σπουδαία πνευματική παρακαταθήκη. Και εμείς οι σημερινοί μοναχοί των Μετεωρών, αυτό που κάνουμε, το ελάχιστο, είναι να συνεχίσουμε ανώθευτη την παρακαταθήκη που μας παρέδωσαν οι πατέρες και εμείς με τη σειρά μας να τη μεταδώσουμε στις επόμενες γενιές. Thank you.
Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, ιεδήματο η εικόνα της Μονής Πατραρχός, τη τετοκία, την πέτραν, την αδειάσιστον, εφησερίγματι, τας προσβολάς του βελίαν, πάσας απορράσομεν μετεωρήτησα. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, η αμάτων τα ρήθρα, υπερφυός ρέουση, εκ της εικόνας Κυρία μετεωρήτησα, της προσκυνούσιν αυτήν και σε πιστός εγώσι, παρασχύντας χάριτας της παρησία σου. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, τη κομμένης Παρθένε, αμαρτιών καψονή, πνεύσον μητρικής ασπλαχνίας, άβραν της ίδωρον, όπως ζωούμενη, κατά που πάντε συμνούμεν, θείαν δυναστεία σου, μήτερ μεγάλη. Οι μοναχοί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι απαρνούνται κάθε απόλαυση της ζωής, πηγαίνουν μέσα στη Μονή, μέσα από τη Θεία Λατρεία, τα μυστήρια της Εκκλησίας μας, τα διακονήματα. Προσπαθεί ο κάθε μοναχός να γίνει και καθαρμένος, να γίνει δοχείον της χάριτος του Θεού και μετά δια της προσευχής να μεταδώσει την χάρη του Θεού μέσα σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο μοναχός δεν είναι αποκομμένος από την κοινωνία, αλλά θα λέγαμε ζει μέσα στην πνευματική κοινωνία ολοκλήρου του σώματος της Εκκλησίας. Γιατί όταν είναι και καθαρμένος και μπορεί να είναι το δοχείον της χάριτος, τότε μπορεί να μεταδώσει την χάρη του Θεού μέσα σε ολόκληρο τον κόσμο. Thank you.
Βρισκόμαστε σε ένα από τα παρεκκλήσια της μονής μας, όπου στο χώρο αυτό φυλάσσεται η εικόνα της Παναγίας Καναγιώτισσας. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα μεταφέρθηκε θαυματουργικά από το χωριό Κανάγια της Καρδίτσης, όπου πήρε και την ονομασία της, στη μονή μας. Χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και είναι μία από τις 72 εικόνες του Ευαγγελιστή Λουκά. Η εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται από το χώρο αυτό στο καθολικό 3 φορές το χρόνο, στην εορτή των εισοδίων της Θεοτόκου, τα Χριστούγεννα και τα Θεοφάνεια. Άλλη μία φορά ακόμη μεταφέρεται στο χώρο προέλευσής της στις 15 Αυγούστου. Thank you.
Ο μοναχισμός στον χώρο των Μετεώρων έχει ζωή περίπου στα 900 χρόνια. Οι πρώτοι πατέρες από τη στιγμή που ήρθαν μέχρι τους σημερινούς πατέρες μας κληροδότησαν μια κληρονομιά την οποία και εμείς σήμερα προσπαθούμε να την συνεχίζουμε. Και μάλιστα τα Μετεώρα έχουν ανακηρυχθεί ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο κάθε επισκέπτης που έρχεται στα Άγια Μετεώρα, εάν δεν φεύγει πνευματικά ενισχυμένος, τουλάχιστον φεύγει προβληματισμένος.